Ήδη στις διαφημίσεις έχει ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Μελίνα Τσέλιο είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει ακριβώς τι αλλάζει στην δωρεά οργάνων. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας και τον κύριο Κώστα Χατζή, πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χατζή. Καλησπέρα, κύριε Χατζή. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, αφού πρώτα η Μελίνα μας πει τι αλλάζει στην νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι τι αλλάζει από 1η Ιουνίου του 2013. Με τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3984, από 1η Ιουνίου του 2013, η αφαίρεση ενός οργάνου ή περισσότερων αποθανών πρόσωπο δεν θα μπορεί να γίνει σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό όσο ήταν εν ζωή είχε δηλώσει την αντίθεσή του και θα γίνεται κατόπιν συνένεσης της οικογένειας. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Πρόεδρε. Άριστα. Στην ουσία αυτό που λέτε είναι ότι ο νόμος κατέγραψε αυτό που γινότανε και γίνεται. Πάντα με συνένεση γίνεται. Απλώς τώρα ο νόμος το λέει ξεκάθαρα ότι είναι απαραίτητη η συνένεση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογένεια, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν οικία πρόσωπα. Εφόσον χρειάζεται συνένεση, πρέπει να υπάρχουν και οικία πρόσωπα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, Μελίνα, για να μην έτσι χρησιμοποιούμε και έντονες και βαρύγδουπες εκφράσεις. Να μην γελιόμαστε. Δεν είναι υποχρεωτική. Θεωρώ ότι έχει μια αήθεις προσπάθεια από ορισμένους κύκλους να μαυρώσουν την όλη προσπάθεια, διότι άκουσα διάφορα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή το ότι μιλάμε για εμπόριο οργάνων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι διασφαλίζεται με αυτόν τον νόμο το δικαίωμα κάποιου να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Διότι ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει εγγράφος στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ότι δεν επιθυμεί τη δωρεά οργάνων, μετά θάνατον, έστω και αν η οικογένεια συνενέσει, δεν μπορεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Με το σημερινό πλαίσιο, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Σωστά, κύριε Πρόεδρε? Είναι σωστό και αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι να νιώσουν την αγωνία των ανθρώπων που περιμένουν ένα μόσχευμα και να δείξουν τη μέγιστη αλληλεγγύη, ανθρωπιά και αγάπη. Οι νόμοι είναι απαραίτητοι, είναι χρήσιμοι, αλλά μπορούμε και να τους υπερβούμε και τους υπερβαίνουμε με την πράξη μας, με τη δράση μας, με την πρωτοβουλία μας. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να νοιαστούμε. Κύριε Χατζή, πώς θα πάει η χώρα μας στις δωρεές οργάνων, πώς θα πάμε στο ζήτημα αυτό? Είμαστε σε ανωδική πορεία, αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Έχουμε το 50% καλύψη του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δεν είμαστε παραπάνω. Και έχουμε πολλούς ασθενείς που περιμένουν. Έχουμε περίπου 1.000 ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση νεφρού. Περίπου 100 για μεταμόσχευση ύπατος, στο οποίο είναι και μικρά παιδάκια. Έχουμε περίπου 40 με καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς σε μηχανική υποστήριξη καρδιάς. Άλλοι τόσοι με αναπνευστική ανεπάρκεια που παίρνουν συνέχεια οξυγόνο. Κύριε Η κατάσταση Χατζή, δεν είναι απλή. Κύριε Χατζή, είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να πούμε ότι με έναν και μόνο δότη θα σωθούν 10 ασθενείς που περιμένουν ένα μόσχευμα. Η πιθανότητα κάποιος να γίνει δωρητής οργάνων είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα να χρειαστεί ο ίδιος ένα μόσχευμα. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω, κύριε Χατζή, το εξής. Επειδή εσείς έχετε πολιετή πείρα ως άνθρωπος, ως γιατρός στις εντατικές, θέλω να ρωτήσω, πότε μπορεί κάποιος γιατρός να προχωρήσει σε αυτή την διαδικασία και τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος? Διότι ακόμη και αυτό εκμεταλλεύονται κάποιοι να πούν ότι θα βιαστούν να δηλώσουν κάποιον νεκρό. Αφού πούμε ότι το κλειδί είναι τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που μας λείπουν δυστυχώς, είναι σίγουρο ότι ο εγκεφαλικός θάνατος διαγιγνώσκεται με τον πιο ακριβή και λεπτομεριακό τρόπο. Και μάλιστα να επισημάνω από 3 γιατρούς σε 2 δοκιμασίες, άρα είναι απόλυτα διασφαλισμένος και εφόσον έχει γίνει και η δεύτερη δοκιμασία και έχει υπογραφεί το φύλλο εγκεφαλικού θανάτου, τότε ξεκινάει η διαδικασία της συνένεσης και εφόσον επιτευχθεί αρχίζει η διαδικασία της συνεννόησης με τα κέντρα μεταμόσχευσης
μέσω του αιώνα. Μία τελευταία κουβέντα να πούμε ότι μόλις την Κυριακή Εύα Κωνσταντίνε, ένας άνθρωπος 52 ετών με την διαδικασία και τις άμεσες ενέργειες τόσο του ΕΟΜ, του ΕΚΑΒ και της πολεμικής μας αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ιταλία για μεταμόσχευση πνευμόνων. Κύριε Χατζή, πρέπει νομίζω ότι να μπούμε στη διαδικασία και έχετε ευθύνη ως Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων αυτή η μεταμόσχευση των πνευμόνων να αρχίσει να γίνεται και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Θα το πω στα όρια της υπόσχεσης. Μέσα στο 2013 θα ξεκινήσουμε και για πνεύμονες στην Ελλάδα και το δεύτερο κέντρο για ΥΠΑΡ που θα γίνει στην Αθήνα. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.